Τα γεγονότα που ζούμε σήμερα, πρωτεύων είναι το εμβόλιο. Λοιπόν, πιο προηγουμένως είπε ο αδελφός από εκεί ότι το κάνουν και οι δεσποτάδες. Εμάς δεν θα μπούμε στο τρυπάκι αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν κάποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία και κάνει αυτό το εμβόλιο, θα έχει αναγνώριση από τον Τριαδικό Θεό? Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, αν υποχρεώσουν τον κόσμο να γίνει υποχρεωτικό, τι θα πρέπει να πράξουμε εμείς οι, ας το πούμε, χλιαροί χριστιανοί? Τελείωσες? Ναι, να είναι ευλογημένοι. Συγγνώμη, πριν απαντήσεις γέροντα, τι θα πει στο κλιπάκι? Ο δεσπότης δεν είναι κάτι αόριστο. Είναι στο πίμνι. Λέγονται άγιοι άνθρωποι αυτοί. Τι θα πει στο κλιπάκι? Φέρουν ευθύνη για την καθοδήγηση της πίστεώς μου. Τι θα πει στο κλιπάκι, Θόδωρε? Τι θα μας πει ο γέροντας, αδελφέ? Τελείωσες. Τελείωσες και εσύ. Δόξα. Καλά ευλογημένη. Δεν είναι ένα όνομα. Καλά ευλογημένη. Ηρέμησε. Λοιπόν, αν προσέξατε σήμερα, στον Απόστολο, έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, πήγε λέει στους Αγίους. Άρα όλοι οι χριστιανοί εν δυνάμει είναι Άγιοι. Τι σημαίνει Άγιος? Αυτός που αγωνίζεται, αυτός που προσπαθεί να τηρήσει τον νόμο του Θεού, είναι Άγιος. Το ίδιο είναι και οι αχαιρείς. Τώρα το αν έχουν κάποιον τίτλο μεγαλύτερο, ξέρω εγώ, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά όλοι οι χριστιανοί, οι αγωνιζόμενοι, είναι Άγιοι. Δυνάμει είναι Άγιοι, έτσι. Λοιπόν, να έρθω στο θέμα αυτό που το έθεσε ο ευλογημένος. Δεν θα σας πω δικές μου εξυπνάδες, όπως δεν σας έχω δει μέχρι τώρα. Θα σας πω για το εμβόλιο. Μας το θυμίζει η Εκκλησία μας. Θα σας το πω εκεί μέσα. Εμείς γιορτάζουμε κάθε χρόνο ένα παρόμοιο γεγονός περίπου. Ποιο γεγονός? Τον κολύβο. Τι είχε γίνει τότε, θα σας το θυμίσω. Ο Ιλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, γνωρίζοντας ότι οι χριστιανοί καθαρίζονται την πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής, έδωσε διαταγή να μολύνουν τα τρόφιμα με αίματα σφαγμένων ζώων που κάναν στα είδωλα. Θα μου πείτε τώρα ενδεχομένως, και τι πειράζει, θα ρίχναν λίγο αίματα εκεί. Παρόλα αυτά, φαίνεται ήταν τόσο σοβαρό το θέμα που ο Άγιος Θεόδωρος παρουσιάζεται στον Επίσκοπο και του λέει, μάσε τους χριστιανούς και μην τους αφήσει να φάνε αυτή την εβδομάδα, διότι ο Ουλιανός ο Παραβάτης μόλυνε τα τρόφιμα. Μα Άγια μου, και πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι και εμείς με τα κόλυβα, εξού και τον κολύβο. Και σας ερωτώ, εάν το αίμα των ζώων χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό, αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να γίνει αυτό το περιστατικό, το αίμα μικρών παιδιών το οποίο το παραδέχονται οι ίδιοι που είναι μέσα στα εμβόλια, δεν χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό? Αυτό και μόνο δεν πρέπει να μας απασχολήσει? Και να πούμε, όχι Κέσαρα, δεν θα σε κάνω υπακοή και θα προτιμήσω να πεθάνω όταν ο Θεός επιτρέψει, παρά να με πεθάνεις εσύ και ψυχή και σώμα. Δεν το κάνω ποτέ. Ας το ποτέ.